Παπαγάλι. Άιντε ρε, έρχονται πολλές αυξήσεις στις συντάξεις. Μου και να έρθουν γρήγορα, γέρο μην τα τεινάξεις. Ο νόμος του Κατρούγκαλου ήταν αδικία και τώρα αποκαθίσταται με άλλη νομοθεσία. Από όλα που θα άλλαζαν, αλλάζουν μου και λίγα. Και άντε να βγάλεις τώρα εσύ από τη μίγα ξύγκια. Το ξύγκια από τη μίγα. Γιατί με αυτό που φαίνεται να μπαίνει στο τσιπάκι, ψωνίζεις κανά δυο ελιές και ένα κουλουράκι. Ο πλούτος και η ανάπτυξη θα αργήσουν λιγάκι και όσο θα περιμένετε, ξύστε το πουλάκι. Και εσείς άρα τι περιμένετε από τα παχιά τα λόγια? Οι υποσχέσεις είναι τις χάντρες τα κουμπολόγια. Εύκολοι όλοι χάφτουμε ωραία παραμύθια. Μάτια και αυτά να κλείνουμε, τα κλείνουμε μη δούμε την αλήθεια. Άρα παιδιά δεν κάνουμε, δεν έχουμε δουλειές και θέλετε να βάψουμε αυγά με τις σπουρδές? Γίνεται ρανάνι ο μισθός, είσαι με 500 και εσύ να θέλεις σύνταξη μη 1500. Οι γέροι όλοι στην TV, οι νέοι στο κινητό και το μυαλό μας κλούβιασε από κολοϊό. Αυτός είναι παλιότερος του άλλου από την Κίνα. Ούτε εμβόλιο του χτυπάει, ούτε και καραντίνα. Άιντε, μη συγκλητίζεστε, να γίνουν όλα τέφη, τσακώστε τα ποτήρια σας να έρθουμε στο κέφι. Εισηγία. Για όλα τα προβλήματα θα βρείτε εσείς τη λύση και άμα ζορίζεστε πολύ, ρίξτε καμιά... Ξύλο στη φωτιά. Κανα ξύλο στη φωτιά. Ρουφήξτε γρήγορα κρασί να πιούμε στην υγειά μας και ύστερα στο χορό να σμίξουν τα κορμιά μας. Άλλαξαν και τα πράγματα εδώ στη Δημαρχία. Αμα συμβούλια γίνονται σαν κοκορομαχία. Ο ένας Νίκος έφυγε και ήρθε ο άλλος Νίκος. Ανάμεσά τους φαίνεται να υπάρχει κάποιο τείχος. Γιατί και πώς και τι και ποιος, σαν να μας χτυπήσει βαριά ο κορονοϊός και χάνεται το νόημα, περνάει και ο καιρός. Πριν λίγα χρόνια ήμασταν ως 20.000, σε λίγο θα απομείνουμε παππούδες και γιαγιάδες. Εννιά ως τα μαράζωσεν, μας έφυγαν οι νέοι, σαν πλάκτορας μας έκατσαν πολύ βαριά τα χρέη. Νέα παιδιά και όμορφα, με ιδέες και πτυχία, ενώστε τις δυνάμεις σας για την επιτυχία. Ήλια, Γιάννη και Θωμά, μην κάθεστε μονάχοι. Βάλτε κι εσείς την πλάτη σας, ο τόπος μέλλον να έχει. Άρα, πού είναι η δώρα? Εδώ. Δεν την βλέπω. Έφυγε. Το κέντρο. Άρα τι ταξιράτη ήταν αυτό που θα βρίσκει τη δώρα? Στο παρατσάκ τη γλίτωσε και γύρισε στη φόρα. Κίνησε με το σύλλογο από το Κουλισσάνι και στο Πεκίνο έφτασε και όχι στο Φορπάνι. Εκεί τη σημακόντυψαν ουρ κορονοϊός, αυτοί άμα τους γέλασαν και γίνει και καπνός. Γι' αυτό την έχουμε εδώ να φτιάχνει καρναβάλια, στην Άωσα να τριγυρνούν από το Μαντρίο στη Βάλια. Άμως και ο ιός την έσκασε και ήρθε στη Σαλονίκη και μάσκες γύριψε προχτές η τιά μου η Ελπινίκη. Έστειλε και τις φίλες της να πάνε στα φαρμακεία, οι μάσκες αμαπίτησαν, πω τι ατυχία. Και τώρα πώς θα πάνε αυτές χωρίς να έχουν μάσκα, Βιγκέρα αύριο Κυριακή να φτιάξουν εκεί χάσκα. Να τις αρέ, οι συννεφάδες ανεβαίνουν. Σιγά το φουστάνι.
χωρίς πολύ να το σκεφτούν, τον βρήκανε τον τρόπο. Τη λύση φέρνει το μυαλό δίχως μεγάλο κόπο. Να βάλουμε όλοι εις μπροστά στο ρέο προσωπάκι, μάσκα μου δάκτυ πάνινη, το πιο παλιό βρακάκι. Αφού αυτό δεν τρύπησε με τόσα πολλά στραγγίδια και ο ιός θα νικηθεί, θα πάει στα τσακίδια. Την έβαλαν στη μούτσκα τους και ήρθαν να τις ειδείτε, σας τις δανείζουν μια χαρά άμα τις χρειαστείτε. Σάμα τι όλοι θέλετε να δείτε μπαλαρίνες, αυτά άμα το γύρισαν χορεύουν στις σωλήνες. Αλλά πριν τις σωλήνες, Γιαννάκης, Γαλίτης, πάμε να χορώ. Η ηθοποιή και το παλέτο να είναι σε ετοιμότητα. Έκτακτη συμμετοχή από την Αθήνα. Έχει κόρη Κατερίνα. Και το λένε και πιτέρνα. Και έχει και σπασμένη φτέρνα. Καλώς ανταμωθήκαμε. Φίλοι μου, γεια χαρά σας. Καλωσορίζουμε εδώ ξανά την αφεντιά σας. Για πότε τροπολίσαμε, περάσαμε το χρόνο, λες και ήταν γένα εύκολη και μούγκι με ένα πόνο. Πιστοί στην παράδοση
που έχει αυτή η πόλη, σάτερα λέμε επίκυροι, να σφίξουν λίγο οι κόλλοι. Το μάθατε τι γίνει και σε όλη την Ελλάδα, φοβούνται όλοι τον ιό, τους τσάκωσε η ζαλάδα. Ο υπουργός διέταξε τίποτας να μην γίνει, να κάτσει ο κόσμος σπίτι του, τα φρύδια του να ξένει. Εμάς, αμας μας τσάκωσιν και πάλι το μεράκι, και γλέντι φτιάνουμε τρανό σε τούτο το σοκάκι. Οι μπούλες να χορέψουνε γιατί είναι ένα δρόμνο, και οι ανταρτών είναι παρόν γιατί είναι φαινόμενο. Και τσακωθείτε στο χορό να φτιάξουμε ένα ντόμινο. Ξέρετε πως το γλέντι μας κρατάει λίγο απ' όλα, και για ό,τι δεν έχουν, και για ό,τι δεν χωνεύεται πολύ, πιέτε μια κοκακόλα. Τώρα μετάδωσαν τα στιχάκια, δεν τα διάβασα πιο μπροστά. Αδιάβαζος ο δάσκαλος, όμως δεν πειράζει. Εμείς το κέφι δεν χάνουμε, δεν βάζουμε μαράζι. Εκτός τείχου, εκτός κειμένου. Μιας και από δουλειές δεν άδειασα, είχα ράντισμα, κλάδεμα, όλα αυτά, να γράψω πολλά λογάκια, λίγα λέγω να σας πω, σατυρικά στιχάκια. Κάνουμε εδώ, δεν κάνουμε καντάδα, σε λίγο θα χορέψουμε μαζί μια πατενάδα. Ευχαριστούμε τα παιδιά που είναι στα σουβλάκια. Πάντα θα τα προτιμήσουμε εδώ για τα σουβλάκια. Τον Κοκοράκα. Το πέρυσι ο κόσμος, αγκαλιασμένοι προχωρούν ο Βόθρος και ο Δυόσμος. Αλλά τι λέγω ο χαζός, είχαμε αλλαγή μεγάλη. Έφυγαν οι αριστεροί και ήρθαν οι άλλοι. Γύρισαν, χορεύουν σε σωλήνες. Με τον χορό των κλασικών της θύρισαν η πείνα. Και έτσι αποφασίσανε να πάνε στην Αθήνα. Εκεί ξεμπουρδαλεύτηκαν, χορεύουν σε μπαράκια. Πέταξαν και τα σόβρακα και όλες φορούν στριγκάκια. Πού είναι οι μπαλαρίνες μας, όλοι οι νύτες ρωτάν. Και αυτές με χάρη απαντούν, χορεύουμε καν-καν.
λόγο, ε. Λίγο, λίγο. Πολύ μακριά πήγα. Λίγο δεξιά, λίγο δεξιά. Μπράβο, μπράβο στις χορευτριές μας. Δεν παρακολουθούμε την κυκλοφορία. Ο καπνός από την Τζίγνα φεύγει σαν πάνω. Μπούλες δεν είμαστε. Βοσκοπούλες δεν είμαστε. Καλά η πόλη τι κάνει, δεν το σταματάει. Γιαννάκης, μισό τραγούδι ακόμα. Μόνο σου Γιαννάκης. Από εκεί βάρε και... Τα πάντα στη ζωή και από τα θεάματα τα σύριαλ στην TV. Οι φέτος κάνουν πάταγο και εντυπωσιάζουν μέλισσες άγριες φοβερές, μόνο μέλι που δεν στάζουν. Ποιο να είναι αυτό το μυστικό και ποια είναι η αιτία που έχει αυτό το σύριαλ τόση επιτυχία? Στο ράδιο, μικρό παιδί, άκουγα το λαμπύρι και τώρα ξεχαζόνουμε στη λέγκο της Ταμύρη. Το λόγο ανακαλύψαμε, τον ξέρουν μούγκι λίγοι και τώρα το μυστήριο πέπλου εδώ δαξιτυλίγει. Το δράμα παίχτηκε εδώ, στην όμορφη μας πόλη,
που δούκας έρχοντα συχνά κάθε γιορτή και σχόλη. Εδώ γίνηκαν θαύματα σε μας μια εκκλησία και όχι όπως νομίζετε εκεί στη Θεσσαλία. Γιατί να έχει μόνιμα στη μούτσκα μια τσατήλα, οι μέλισσες φαντάσματα το έφαγαν τα μήλα. Ήρθεν που λέτε εκδρομή εις τον Αγιασουτήρη, όπου τον άρεσε πολύ να τρώει ψωμοτήρη. Ήφηρε και τον Ταϊφά, πιτιά και ανυψίδια, και από το πολύ περπάτημα τον πρίστηκαν τα ποδάρια. Σαν έφτασε καμιά φορά στο ρέο εξουκλήσι, ο Δούκας πρώτος έβηκεν να πάει να προσκυνήσει. Οι άλλοι όλοι σφέγγονταν και δίχως να ρωτήσουν, έψαξαν όλη μια γωνιά να πάνε να κατορίσουν. Ύσταρνας κάθισαν μαζί όλοι σε ένα τραπέζι. Έβαλαν και το ράδιο τραγούδια για να παίζει. Πάμε. Έφαγαν τα μυζέδια τους, ήπιαν και τσιπουράκια και η χαρά δεν κρύβονταν στο δράκο τα μουστάκια. Και όπως ήταν φυσικό, τα πόδια πριν την τόση σηκώθηκε κι αυτός αργά να πάει να ξαλαφρώσει. Βρήκε ένα μέρος ήσυχο. Είναι ήσυχο το μέρος. Έτσι ο μέρος είναι. Ανοίγει τα κουμπιά του και με ανακούφιση πολύ τη φτιάνει τη δουλειά του. Πριν να προλάβει άμα αυτός να μάσει το βρακί του, ορμάν αγριος ντούμπανι καρφώνουν του πολύ του. Έρε τι πόνος είναι αυτός που ένιωσε ο Δούκας. Ήταν αγριος ντούμπανι ή του βαρέσαν στούκας. Ο πόνος του εδώ είναι, κάτσε στην καρέκλα. Ο πόνος του δυνάμωνε, υδρώνει και βογκάει και μέσα στο πανταλόνι του η τσούρα δεν χωράει. Σαν τον ακούσαν τα παιδιά που έπαιζαν και μπάλα, έτρεξαν όλα να κρυφτούν μέσα σε μια κουφάλα. Κουφάλα, πού είναι κουφάλα.
Φωνάζει τη γυναίκα του με σπαραγμό και ουδίνη. Γκορλώνει αυτή τα μάτια της. Τι θαύμα έχει γίνει? Δεν λέει, ήταν καλό το άντρα του εργαλείο. Μα τώρα αυτή αγλύφεται με τέτοιο μεγαλείο. Και αυτό να μα τον άρεσε που γλέπει το παλούκι. Δαξιβολώσει με ταυτό κάθε φραγμένο λούκι. Τον πόνο άμα γλύτουνε, θα την περνούσαν ωραία. Κοντάρι δεν χρειάζονταν να βάζει τη σημαία. Σκέφτηκε πόσα πράγματα μπορεί με αυτό να κάνει. Και πρώτα δανακάτωνε το μούστο στο καζάνι. Και τα μπουριάδα τίναζε, θα έχει και ανεμιστήρα. Και τα μπουκάλια θα άνοιγε να πίνει καμιά μπύρα. Τις παλιατζίδες μη στις γουνιές, με αυτό θα καθαρνούσε. Και στο μπαλκόνι τα χαλιά, με αυτό θα τα χτυπούσε. Τις καριτιές και τις ηλιές, με αυτό θα τις στενάζει. Και τις κουρτίνες ύστερας σπίτι θα κατεβάζει. Και εδώ είναι το δίλημα. Ο πόνος άμα λείψει και το παλούκι τούτο δω, νάνος θα καταλήξει. Εδώ είναι που στράβωσεν και γίνεκεν κακός και απ' τα μάτια και απ' τα αυτιά του βγαίνει ένας καπνός. Και βλέπετε να γίνεται σε κάθε ευκαιρία του διαφάνει το χωριό, τόλμη και γοητεία. Τι πάθη και έρωτα τρελή του παρανόμου σε λίγο θα τα φτιάξει παπάς μαζί με τον αστυνόμο. Δεν έβγαινε το νόημα. Τι πάθη και τι έρωτες τρελή του παρανόμου σε λίγο θα τα φτιάξουνε παπάς με αστυνόμο. Τα πράγματα όμως κάποτε σας λέγω πως θα στρώσουν, γιατί υπάρχουν μέλισσες τον δούκα που θα σώσουν. Εδώ ψηλά στην Παπαντή υπάρχει ένα ταμάρι, άγριες μέλισσες καλές τον πόνο να τον πάρει. Και όσο για το μέγεθος θα μείνει σαν κοντάρι. Τότε θα γίνει ο άρχοντας ένα σωστό μανάρι. Θα καμαρώνει μια χαρά μη σκέλια του στυλιάρι. Τα μάτια σας θα τρίβετε με αυτό που θα συμβαίνει και θα γλιτώσει και ο Τονιάς και η Δόλια η Ελένη. Που λέτε αυτές οι μέλισσες είναι σημεία λεύκα. Εκεί φτιάνουν το μέλι τους όταν ρουφούν τα πεύκα. Μια μέρα για προσκύνημα πήγε η Λισαβούδα και είδε να της κυνηγάει μια πεταχτή αρκούδα. Ξέμεινε εκεί από παλιά ψηλά στην Παπαντούλα γιατί πουνούσε στα λιμά και έβγαλε παρμαγόλα. Την είχε ο αρκουδιάρης μας. Την έπαιζε και τέφι και αυτή χορεύει ζωηρά όταν τον κάνει κέφι. Φωνάξτε να καλέσουμε τις μέλισσες κοντά μας τον πόνο για να πάρουν από τον αρχοντά μας. Οι μέλισσες. Ελάτε εδώ. Όπα. Όλοι μαζί πρέπει να παρακαλέσουμε. Ένα, ό,τι λέει η μάνα. Ελάτε εδώ αραμέλισσες. Λάζω. Ελάτε εδώ αραμέλισσες. Ελάτε εδώ αραμέλισσες. Τον πόνο για να πάρτε. Τον πόνο για να πάρτε. Το μέγεθος αφήστε το. Το μέγεθος αφήστε το. Να φτιάνουμε και πάρτε. Να φτιάνουμε και πάρτε.
σηκώνεται ο Σεβαστός, πουλί ξαλαφρωμένος, και το στυλιάρι το τεράει ικανοποιημένος. Αυτά σας λέγω γίνηκαν. Του λένε τα αρχεία που ενταρτών ξεσκόνησαν την δόξη δημαρχία. Ο θείασος να ανεβεί για μια φωτογραφία. Οι μέλισσες να είναι εδώ, εκεί, εδώ τα παλικάρια που έχουν και τρομερά και φοβούν.